Συγχαρώ για την πρωτοβουλία το εργατικό κέντρο και το σωματείο των συνταξιούχων. Τα είπαμε άλλωστε και πριν μία εβδομάδα στο Δημοτικό Θέατρο. Θέλω να συμπληρώσω και να προσθέσω και να ενώσω τη φωνή της πόλης στο Δημοτικό Συμβουλίο. Είμαστε εδώ δίπλα, είμαστε παρόντες στον αγώνα που γίνεται για το νοσοκομείο μας. Τα προβλήματα είναι τεράστια στην εποχή μας. Έχουμε και άλλες φορείς και άλλες υπηρεσίες που αποδυναμώνονται. Αλλά έχουμε πει και έχουμε δώσει έναν όρκο τιμής από το Φλεβάρι του 2011, αλλά και το Φλεβάρι του 2012, με τα μεγάλα συλλαλητήρια στα οποία συμμετείχε όλος ο κόσμος, όλη η Νάουσα, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Όπως είπε και ο κύριος Καπνιστής, θα περάσουν πάνω τα κορμιά μας για το θέμα της υγείας. Είναι πρώτιστο κοινωνικό καθήκον, υποχρέωση της πολιτείας να στηρίξει αυτές τις κοινωνικές δομές και ειδικά για το νοσοκομείο, το οποίο είναι ένα ιστορικό νοσοκομείο από τα παλαιότερα στη χώρα μας, με δωρεές ευεργετών και με μόχθα και προσπάθεια εργαζομένων εκείνης της εποχής αλλά και της τωρινής. Έχουμε λοιπόν τη βούληση να παλέψουμε για αυτά τα ζητήματα και είχα πει προχθές, μπορεί υπό κάποιες διαφορετικές αφετηρίες να ξεκινούμε. Σεβαστές οι απόψεις ιδεολογικές της κάθε μίας πλευράς, αλλά στο θέμα της υγείας δεν μας χωρίζει τίποτε. Γι' αυτό να είστε βέβαιοι. Αύριο έχω μία συνάντηση το πρωί με τον υποδιοικητή του ΠΕΣΥ, τον κύριο Νάνο στη Θεσσαλονίκη. Πάλι να το θέσω τα ζητήματα αυτά και βεβαίως εκκρεμεί ένα ραντεβού με τον υπουργό, τον κύριο Λικουρέντζο, τον υπουργό υγείας. Κάθε φορά το ίδιο κάνουμε και ενημερώνουμε και διεκδικούμε τα ίδια και τα αυτονόητα πράγματα για το Δήμο της Νάουσας, για τις 35.000 κατοίκους. Αυτό το νοσοκομείο πρέπει να μείνει ως εκεί και να αναπτυχθεί. Ακόμη και σήμερα και η Μαιευτική Κλινική που έχει μεταβιβαστεί, έχει πάει στη Βέρεια, ούτε και στη Βέρεια σας πληροφορώ μπορεί να βρει ιατρική περίθαλψη οι ασθενείς γυναίκες ή αυτές που έχουν εγκυμοσύνες και τα λοιπά. Αυτές παραπέμπονται στα Γενιτσά. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα τρέχουμε συνεχώς. Σήμερα επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό. Έχουμε μπροστά μας και άμεσα όμως πρέπει να οργανωθεί πάλι για το σύνολο αυτής της επίθεσης που θα κλείσει σχολεία. Αγαπητοί μας φίλοι, είναι γνωστά τα προβλήματα. Ίσως είναι περιττή και η εικόνα, η συνεχόμενη αναφορά στην εικόνα των προβλημάτων που οξύνονται. Είναι γνωστά, όπως είναι γνωστή και η απόφαση της κυβέρνησης να συμφωνεύσει και να κλείσει το νοσοκομείο και το ΙΚΑ. Όσοι δεν το ακούσατε καλά, το ξαναλέμε. Είναι απόφαση της κυβέρνησης δεδομένη να κλείσουν, όχι απλά να συμφωνεύσουν, το νοσοκομείο και το ΙΚΑ της Νάουσας. Όπως είναι απόφασή τους, δεν το κρύβουν, να απολυθούν οι εργαζόμενοι και στις μονάδες υγείας από υπηρεσίες οι οποίες θα κλείνουν ή θα συμφωνεύονται. Δεν θέλουμε να σπείρουμε την τρομοκρατία, είναι δηλώσεις της ίδιας της κυβέρνησης, των ίδιων των υπουργών. Άλλωστε προχθές, σε ένα απόγευμα, πατώντας ένα κουμπί, χάθηκαν οι 5 θέσεις εργασίας του ΙΚΑ Νάουσας στις εργαζόμενες που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Με ποια σειρά θα γίνει αυτό? Πότε χρονικά θα γίνει αυτό? Πρώτα το ΙΚΑ, πρώτα οι διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ, μετά οι υγειονομικές, μετά η τάδε κλινική του νοσοκομείου κλπ. Αλλά ο κεντρικός του στόχος είναι να τα κλείσουν. Άλλωστε το τεκμηριώνουν κιόλας, για όσους δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι εύκολο να είστε σε αυτές τις συνομιλίες, το τεκμηριώνουν κιόλας, μας λένε ότι στα 15 και στα 30 χιλιόμετρα στους όμορους δήμους ή νομούς υπάρχουν αντίστοιχα ΙΚΑ και νοσοκομεία. Αγαπητοί μας φίλοι, αυτοί το έχουν αποφασίσει. Το ερώτημα είναι εμείς τι θα κάνουμε. Και όταν λέω εμείς, εννοώ τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Γιατί αυτοί που έχουν χρήματα δεν νοιάζονται ούτε για το ΙΚΑ ούτε για το νοσοκομείο. Αυτοί θα πάνε στις ιδιωτικές κλινικές, θα γίνουν καλά.
Τι θα κάνουν όμως τα λαϊκά στρώματα εδώ, τα οποία δεν έχουν ούτε λεφτά να πληρώσουν τα φάρμακά τους, είναι κάτι παραπάνω από μια σειρά λαϊκές οικογένειες σήμερα και στην περιοχή μας. Όχι μόνο υποψηφίζονται, αλλά δεν παίρνουν και φάρμακα. Αγαπητοί μας φίλοι, συγκριτικά με το 11, με βάση τις περικοπές του 11 προς το 12, έχουμε λιγότερους γιατρούς και στο ΙΚΑ και στο νοσοκομείο. Έχουμε λιγότερο προσωπικό και στο ΙΚΑ και στο νοσοκομείο. Έχουμε μειωμένες κλινικές από το 11 προς το 12. Και για πρώτη φορά, για όσους δεν το προσέξατε, το λέμε και τώρα, στην ανακοίνωσή μας βάζουμε ότι κινδυνεύουν ζωές. Είναι οι θυσίες για την εξουσία. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Τώρα με το πάμε. Αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Τώρα με το πάμε. Αν το νοσοκομείο το ΙΚΑ τσακίζουν τη ζωή μας, έχω αλλάξει η ζωή μας προς το καλύτερο από το καναπέ. Η ζωή μας θα αλλάξει προς το καλύτερο όταν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, κυρίως οι νέοι και οι νέες, πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Καταδικάσουν στην πράξη αυτή τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που οδηγεί το λαό στην εξαθλίωση. Χαρίζει το πλούτο που εμείς παράγουμε σε μια χούστα καπιταλιστές, στους εκμεταλλευτές μας. Ελάτε κι εσείς μαζί μας να εμποδίσουμε τα χειρότερα.